με τη φάση όμως εδώ. Ο Ατσαλάκης σε θέση βολής θα πλασάρει, μπάλα στο δοκάρι και απομάκρυνση στη συνέχεια. Καλή στιγμή για την Δόξα στο έκτο λεπτό. Ο Ατσαλάκης κάθετα, ο Χατζηφούντας παράλληλα, ο Φονσέκα σκοράρει. Στο 7ο λεπτό ο Βραζιλιάνος πατά περιοχή, παίρνει την παράλληλη πάσα του Χατζηφούντα και με πλασέ την στέλνει στην δεξιά γωνιά του Δημητρίεβιτς για το 0-1 της Δόξας. Στο 7ο λεπτό η Δόξα, η οποία ένα λεπτό νωρίτερα προειδοποίησε, όταν στο 6 ο Ατσαλάκης σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του Δημητρίεβιτς, καταφέρνει ένα λεπτό αργότερα να ανοίξει τον σκορ με παράλληλη πάσα του Χατζηφούντα και τελείωμα του Βραζιλιάνου στην δεξιά γωνία του Δημητρίεβιτς. Ο Ζαΐμι έξω από την περιοχή παίζει κάθετα. Η μπάλα θα φτάσει στον Αρκούδα. Ο Αρκούδας το σουτ, λίγο out. 11ο λεπτό, ο Παπα-Νικολάου με πάσα. Ο Τσαγκάρης θα σηκώσει. Μπάλα στο τείχος. Ξανά ο Τσαγκάρης το σουτ πάνω από τα δοκάρια του Μιαούδη που δεν ανησύχησε. Ο Ατσαλάκης ξανά συνεργασία. Ο Χατζηφούντας έχει χώρο από τα δεξιά. Ο Χατζηφούντας βγάζει έξω. Ο Συνεσίου θα κοντρολάρει, θα σουτάρει. Μπάλα στα σώματα και στην αγκαλιά του Δημητρίβης. Χατζηφούντας. Η σέντρα του, η κεφαλιά του Μποϊλή μαζεύει. Στην δεξιά του γωνία ο Δημητρίεβιτς, ο 38. Με πάσα στον Συνεσίου. Και πάλι ο Χατζαντωνίου. Ο Κουζές είναι μόνος στο δεύτερο. Δημητρίεβιτς θα διώξει λανθασμένα. Η μπάλα βρήκε πάνω στον Κουζή και κατέληξε στα δίχτυα. 0-2 στο 42 για την Δόξο Καρδάμενας. Από την σέντρα του Χατζαντωνίου ο Δημητρίεβιτς προσπάθησε να απομακρύνει. Η μπάλα βρήκε πάνω στον Κουζί από την απομάκρυνσή του και κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του Δημητρίεβιτς για το 0-2. Με συμπληρώσει τα πρώτα 45. Ο Λαουμτζής η σέντρα του, σέντρα σουτ. Μιαούδης θα απομακρύνει σε κόρνερ. Ο Νικολάου θα εκτελέσει, μπάλα θα περάσει το τείχος και θα καταλήξει out. Στο 63 η πρώτη τελική στο δεύτερο ημίχρονο είναι από τον Παπα-Νικολάου στο 63ο λεπτό. Μέμα κάνει κίνηση ο Λαουμτζής στην περιοχή. Χαλάρωσε, βάλε καλά το κορμί του, διαμαρτύρησε από πλευρά ΑΕΚ για πέναλτι. Ο Νικολάου θα την περάσει, μπάλα θα γλύψει το, τείχο, το δοκάρι, το δεξί δοκάρι του Καράλιαμ και θα περάσει εκτός. Στο 81. Ο Γιαννόπουλος παίζει κάθετα, ο Αρκούδας, ο Μιαούδης θα απομακρύνει με τα πόδια. Το δεξιά, ο Ατσαλάκης. Στην περιοχή ο Ατσαλάκης θα προσποιηθεί, θα πασάρει το πλασέ και το 0-3. Ο Ατσαλάκης θα μπει από τα δεξιά, θα πασάρει και ο Χατζηαντωνίου από κοντά θα νικήσει τον Δημητρίεβιτς και θα γράψει το 0-3 και τον επίλογο μαζί σε αυτό το μάτς. Ο Ανδρέας Χατζηαντωνίου κάνει το 0-3 στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης για την ομάδα της Καρδάμενας από την ωραία ενέργεια του Ατσαλάκη και την πάσα του την κατάλληλη στιγμή.